Κοιτάξτε, το θέμα των ρεμάτων είναι κάτι που είναι πολύ επίκαιρο λόγω καιρικών φαινομένων. Άραξε κάθε στιγμή όπου μπορούμε να βρεθούμε για να καθαρίσουμε ένα ξεροχήμαρο που έχουμε την άμεση αρμοδιότητα πλέον από το 18, το κάνουμε. Το προηγούμενο διάστημα των 10 ημερών ξεκινήσαμε από τα βόρεια της γέφυρας Τέρμα Ευξήνου Πόντου, όπου υφίσταται εκεί η γέφυρα, και βορειότερα της γέφυρας και για 1000 μέτρα καθαρίσαμε όλο αυτό το ξεροχήμαρο, το γνωστό στους δραμηνούς ως ο ξεροχήμαρος της Τζομπάγκας. Το επόμενο διάστημα, και αφού μας επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, θα καθαρίσουμε και το νότιο τμήμα του. Ήταν κάτι που ήταν μια απέτηση και από τους κατοίκους, αλλά και από εμάς που επισκεφθήκαμε πάρα πολλές φορές το σημείο το συγκεκριμένο με την τεχνική υπηρεσία και είδαμε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα. Υπήρχαν πάρα πολλά δέντρα ξερά μέσα στο ξεροχήμαρο και διάφορα άλλα σκουπίδια, και αυτό είναι το λυπηρό, τα οποία αυτά υπάρχουν σημεία στα οποία στιβιάζονται και φρακάρουν και μπορεί να κάνει υπερχείληση ο ξεροχήμαρος εις βάρος των κατοικιών που βρίσκονται δεξιά και αριστερά του ξεροχήμαρου. Η έκκληση η δικιά μου είναι ότι δεν πρέπει να πετιούνται πουδενή ξανά σκουπίδια σε όλα αυτά τα ρέματα που καθαρίζουμε τα τελευταία 2 χρόνια, και η εικόνα είναι εντελώς αποτρεπτική αυτή που εγώ συνάντησα στον ξεροχήμαρο Τζομπάγκα στο προηγούμενο διάστημα. Σήμερα λοιπόν τα 1000 μέτρα αυτά καθαρίστηκαν. Ευελπιστούμε εκεί στους κατοίκους, στην ευαισθησία τους και στην αποτροπή των όποιων διερχόμενων να πετάξει οτιδήποτε.